Φίλοι και φίλες του Apollo Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο της Προοδευτικής μετά την λήξη του φιλικού, όπου η Προοδευτική ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Άγιο Ιερόθεο. Μαζί μας τώρα έχουμε τον παράγοντα του συλλόγου. Ήταν παλαιότερα στο σύλλογο και τώρα επέστρεψε για να βοηθήσει την Προοδευτική στο δύσκολο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μαλαδάκης. Καλησπέρα κύριε Μαλαδάκη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ήσασταν παλαιότερα στο σύλλογο. Είμαι από μικρό παιδί προοδευτικάνος. Είμαι από μικρό παιδί εδώ στη γειτονιά. Και όποτε μπορούσα, βοήθησα και εγώ πάντα την Προοδευτική. Τώρα σε μια δύσκολη στιγμή, έχω μπει μπροστά για να την βοηθήσω και θα προσπαθήσω να το καλύψω. Η Προοδευτική θα είναι έτοιμη στις 4 Απριλίου. Ο χρόνος θα είναι πάρα πολύ λίγος για να ετοιμαστεί οποιαδήποτε ομάδα στο κομμούνι της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πιστεύω όμως ότι θα παραστούμε έτοιμοι. Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις και θα κάνουμε και άλλες κινήσεις. Ό,τι μπορούμε να προλάβουμε μέχρι το τέλος των μεταγραφών, να βοηθήσουμε την ομάδα. Από ό,τι είπε και ο coach, θα γίνουν άλλες 2 μεταγραφές προκειμένου... 2 και 3 και 4 δεν έχουμε πρόβλημα. Άμα μπορέσουμε θα τις κάνουμε. Ποιος θα είναι ο στόχος της Προοδευτικής στο υπόλοιπο του πρώτου γύρου? Να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται. Όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε. Ποια είναι η εικόνα που σχηματίσατε για τον Όμιλο? Στον Όμιλο υπάρχουν πολλές ομάδες ιστορικές που έχουν αγωνιστεί και στην Super League και στην Αλφα Εθνική. Όπως και η Προοδευτική. Και η Προοδευτική. Δύσκολα βγάζει συμπεράσματα ύστερα από 4 μήνες αποχή για οποιαδήποτε ομάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί ουσιαστικά όλες οι ομάδες θα ξεκινήσουν από το 0. Θα ξεκινήσουν από το 0 και χωρίς προετοιμασία. Όλες προσπαθούν να φτιάξουν το ρόστερ τους για ό,τι καλύτερο. Εμείς πιστεύουμε ότι το βαρύ όνομα στην κατηγορία είμαστε εμείς. Και έχουμε βαριά φανέλα. Το μείον, κύριε Μαλαδάκη, ότι το όπλο της Προοδευτικής, οι φύλαθλοι, δεν θα μπορούν να είναι δίπλα σας. Ο κόσμος της Προοδευτικής, όταν δεν είναι κοντά, η Προοδευτική κάνει κάποια δυναμικότητα. Από τις άλλες ομάδες του Ομίλου, καλό θα ήταν να υπήρχε κόσμος, γιατί η Προοδευτική θα έχει έναν αλλιώτικο αέρα. Ωραία. Τι μπορείτε εσείς να υποσχεθείτε στους φιλάθλους της Προοδευτικής ως παράγοντας του συλλόγου? Εγώ δεν υπόσχομαι πολλά, κάνω πράξεις. Θα το δουν οι φίλοι της Προοδευτικής. Και πώς είναι η συνεργασία σας με τον Γρηγόρη Δράγαζη, με το υπόλοιπο προπονητικό team, με τον Αντώνη τον Καλαμάκη, με όλους? Ο Αντώνης Καλαμάκης είναι ο μεγάλος μαζί. Είμαστε από μικρά παιδιά μαζί. Ο Δράγαζης, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, είχα γενικό αρχηγό. Τα ξέρω τα παιδιά, τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Συνεργάζομαι πάρα πολύ καλά και ελπίζω να συνεργαστώ ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Τι σημαίνει Προοδευτική για εσάς, κύριε Μαλαδάκη? Η μεγάλη ομάδα του Κορυφαίου. Η μεγάλη ομάδα της κατηγορίας. Και είναι όνειρο να ηγήσει της Προοδευτικής. Κύριε Μαλαδάκη, όσον αφορά τα τεστ, τα οποία είναι ένα για κάθε ποδοσφαιριστή εβδομαδιαίως. Ποιος αναλαμβάνει το... Μας βοηθάει ο Δήμος Κορυδαλλού. Ο Δήμος Κορυδαλλού στέκεται στην Προοδευτική, από τη Φωνήτη και Εμπράκτος. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Κάθε επιτυχία στην Προοδευτική, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Θα ήθελα, κλείνοντας, το δικό σας μήνυμα, το μήνυμα του διοικητικού παράγοντα της Προοδευτικής, Γιώργου Μαλαδάκη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τι θα θέλατε να τους πείτε? Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να τους πω είναι να έχουν υγεία όλους οι φιλάθλους, κόσμος και οι ποδοσφαιριστές, γιατί είναι το πολύτιμότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και κάθε επιτυχία στην Προοδευτική.